Μένουμε στον χώρο της οικονομίας. Πάμε να δούμε ορισμένες ειδήσεις που αφορούν τους συνταξιούχους. Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική και αφορά μέχρι και 300.000 άτομα, τους λεγόμενους παλαιούς συνταξιούχους. Έχει να κάνει με την παράλληλη ασφάλιση. Το θέμα αναδεικνύει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων και θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά για το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον πρόεδρο του NDC, τον κύριο Χατζόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Χατζόπουλε. Καλησπέρα. Μιλούμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που... Και υγεία σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, βεβαίως, με υγεία. Πέστε μου τώρα ό,τι θέλετε. Λοιπόν, να μας δώσετε λεπτομέρειες το θέμα αυτό που αφορά την παράλληλη ασφάλιση και περιλαμβάνει το ενδεχόμενο προς αυξήσεων για έως και 300.000 παλαιούς συνταξιούχους. Αφορά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κατά πρώτα να ξεκινήσω και να πω ότι ο νόμος 4387 του 2016, ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλου, έλυσε μια τεράστια αδικία, την παράλληλη ασφάλιση. Mm-hmm. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων από την ψήφιση του νόμου απαιτούσε να εφαρμοστεί ο νόμος. Προσέχτε, το νόμο να εφαρμοστεί. Ο ΕΦΚΑ δεν τον εφάρμοσε. Το δίκτυο αναγκάστηκε και προχώρησε σε δύο εξώδικα. Πρώτα δύο εξώδικα και δύο μηνυτήρες αναφορές στον εισαγγελέα. Ναι. Αφορούσαν μέλη μας πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου της παράλληλης ασφάλισης. Ο ΕΦΚΑ απάντησε στον εισαγγελέα για πρώτη φορά ότι είναι παράληψή μας και θα εφαρμόσουμε τον νόμο και για πριν και για μετά. Καταλαβαίνετε πριν 13/5/16 και μετά. Βεβαίως, μετά από 80 μήνες, επιτέλους, εφάρμοσε τον νόμο, δίνοντας προσάυξηση και αναδρομικά. Θα σας δώσω 1-2 παραδείγματα. Ναι, για να καταλάβουμε τα ποσά. Για να ναι. καταλάβει ο κόσμος. Συνταξιούχος του δημοσίου, με παράλληλο χρόνο, 26 χρόνια, 10 μήνες και 23 ημέρες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στο δημόσιο και είχε και το νομικό. Κατηγορία ΠΕ. Θα είχε προσάυξη στην ήδη υπάρχουσα σύνταξη του Δημοσίου 478,61 ευρώ το μήνα. Τα μεικτά. Άρα 781,61 επί 84 μήνες 40.203,24 μεικτά τα αναδρομικά του. Ναι. Αυτό είναι μετά. Πριν, με τις ίδιες εισφορές, θα έχει ακριβώς το ίδιο ποσοστό, το ίδιο ποσό. Μάλιστα. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Βεβαίως. Καταλάβατε. Άμεσα πρέπει να εφαρμόσει το νόμο και πριν το 2016, 13/5/16. Mm-hmm. Πρόσφατα καταθέσαμε στον εισαγγελέα υπόνημα συμπληρωματικό ότι ακόμα εκκρεμεί η προσάυξηση πριν το 2016. Τη στιγμή που είχε δεσμευτεί ο ίδιος ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ναι. ότι θα βγάλει άμεσα την προσάυξη στις κύριες συντάξεις. Είπατε πως υπάρχει... Κύριε... Να το ολοκληρώσω το σκεπτικό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μετά μου κάνετε ερωτήσεις. Παρακαλώ, για να καταλάβουμε, παρακαλώ. Αφορά 300.000 συνταξιούχους. Αυτό που χρειάζεται ναι. είναι να καταθέσουμε αίτηση προς τον ΕΦΚΑ. Έχουμε την αίτηση, όποιος θέλει, σαν δίκτυο, να έρθει στο δίκτυο ή... και να τη συμπληρώσει. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η περιφέρεια μπορεί να μας στείλει στο email το αίτημα και να του πούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρέπει να γίνει η προσάυξηση άμεσα και αφού γίνει η προσάυξηση από 1/1/19 να γίνει σωστά ο επανυπολογισμός. Και λέμε κάτι απλό. Επιτέλους εφαρμόστε το νόμο. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Και μου δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούν όλοι οι συνταξιούχοι που μας ακούν, που έχουν παράλληλη ασφάλιση και πριν και μετά τον νόμο. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη. Να πω και ένα τελευταίο. Ναι. Το λέω γιατί. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό, όπως είπα προηγουμένως, όταν ψηφίστηκε ο νόμος. Είχαμε κάνει πάρα πολλά αιτήματα προς το Υπουργείο. Και το Υπουργείο απάντησε 2 Οκτώβρη του 2018, που μπορείτε να το βρείτε και εσείς είναι εύκολο, με δελτίο τύπου. Και τι λέει, το θετικό αυτό μέτρο θα ισχύει και για τους συνταξιούχους πριν από 13/5/16. Το 16. Έχει απαντήσει στο Υπουργείο. Mm-hmm.
Τώρα μπορεί να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Είπατε ότι υπάρχει παραδοχή από, το ΕΦΚΑ της από τον ΕΦΚΑ της παράληψης, σωστά. Αφού απάντησε στον εισαγγελέα. Σαφώς, σαφώς. Άρα και βρισκό... το διόρθωσε. Άρα τι απομένει. Από 13/5/16 έχουν αρχίσει και πληρώνονται. Το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως έχει πληρωθεί. Ναι. Πέστε μου τώρα. Άρα δεν, μπορεί να, δεν γίνονται αυτόματα οι προσαυξήσεις και η παράδοση των χρημάτων στους δικαιούχους. Πρέπει να γίνει αίτηση. Υποχρεωτικά αίτηση. Υποχρεωτικά αίτηση από τους ενδιαφερομένους. Και βάζεις το χρόνο της παράλληλης. Βεβαίως, βεβαίως. Ένας έχει στο ΙΚΑ 30 χρόνια και στο ΤΕΒΕ 10 παράλληλα. Έχει πάρει σύνταξη από το ΙΚΑ. Πρέπει να κάνει αίτημα που έχουμε φτιάξει την αίτηση όπως σας είπα, που να βάλει και τα 10 χρόνια και θα γίνει η προσάυξη. Παίρνει 1.000 ευρώ. Αν πάρει και 300 ευρώ, θα πάρει 1.300. Τα 1.300 πρέπει να κάνει επανυπολογισμό το 19 με τα 1.300 και όχι με τα 1.000 που έχει γίνει. Μάλιστα. Έχουμε δύο κομμάτια δηλαδή. Σημαντικότατη εξέλιξη. Και η προσάυξη και ο επανυπολογισμός του 19. Συνοψίζοντας, μιλούμε για προσαυξήσεις που αφορούν την παράλληλη ασφάλιση. Μπορεί να φτάνουν και τα 478, μου είπατε, ευρώ. Φτάνε. Έχουν πληρωθεί. Ναι, έχουν αυτό πληρωθεί αυτές. Αυτό το παράδειγμα, το 478,61 μεικτά, έχουν πληρωθεί. Μάλιστα. Έχει βγει η προσαύξηση μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Και μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς ως ενδυσί. Κανείς μπορεί εύκολα να βρει τρόπο επικοινωνίας μαζί σας και από το διαδίκτυο, ψάχνοντας απλώς το ενδυσί στις μηχανές αναζήτησης. Είμαστε 211-215-3690. Αλλά έχουμε και το email, έχουμε τα πάντα. Μάλιστα. Μπορούν να έρθουν ή να μας στείλουν για να το στείλουμε, να γίνει μέλη μας, να τους ενημερώσουμε τι πρέπει να κάνουν, ποια χρόνια έχουν, πώς θα συμπληρώσουν την αίτηση, για να την κάνουν στον ΙΕΦΚΑ, για να γίνει αυτή η προσάυξη που είπαμε προηγουμένως στις παράλληλες ασφάλειες. Σημαντικότατη εξέλιξη. Κύριε Χατζόπουλο, υπάρχει κάτι που πρέπει να ενημερώσουμε στους συνταξιούχους πριν σας αποδεσμεύσω, κάτι το οποίο τρέχει και είναι άξιο αναφοράς? Έχουμε και ένα άλλο θέμα που τρέχει, ναι. Αν το είδατε. Έχει να κάνει με αυτή την, κατά τη γνώμη, με την καλή έννοια θα το πω, την πολιτική αλητεία της εφορίας που θέλει να πάρει, να το πω πιο απλά όμως, είναι κάποιος συνταξιούχος που υπέβαλε αίτηση να πάρει σήμερα και του βγήκαν τα αναδρομικά μετά 5 χρόνια. Ναι. Ο συνταξιούχος αυτό δεν το γνωρίζει και πάνε πίσω πενταετίας και κάνει πρόστιμα και τους αυξήσει την εφορία. Και είπαμε κάτι απλό εμείς. Εμείς δεν είμαστε κλέφτες. Αφού έχει ηλεκτρονική μορφή τα, πέστε ότι πήρε 10.000 στα 5 χρόνια αναδρομικά. Και είπαμε κάτι απλό. Αφού έχετε σύστημα, πηγαίνετε και βάλτε κάθε έτος 2.000 τον ένα χρόνο. 2.000 αν είναι 10.000. Ώστε η εφορία να πάει και να βγάλει τις διαφορές, αν έχουν διαφορές. Γιατί βάζει πρόστιμα? Γιατί στέλνει τον κόσμο να κάνει συμπληρωματικές δηλώσεις? Πέστε μου γιατί. Αφού εσείς αργήσατε να μας δώσετε τη σύνταξή μας. Γι' αυτό το είπα πολιτική αλήθεια. Αναφέρεται για την καλή αναφέρεστε... πάντα... Παρακαλώ, βεβαίως, βεβαίως, κατανοητό. Αναφέρεστε στο άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΔΑΕ για τις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν το 21, το 22, ποια περίοδο αφορούν? Είναι από το 17, από το 17 πάει πίσω 15 πενταετία και μετά, κατανοητό. Πάει 10 χρόνια πίσω. Α, μάλιστα. Και γιατί να το κάνει αυτό? Αφού είναι απλό αυτό που προτείνουμε εμείς. Λέμε, άργησες κύριε να μας δώσεις τα αναδρομικά μας. Μετά 5 χρόνια. Θα πληρώσουμε και πανοπρικιά. Αφού έχετε τη δυνατότητα. Πάρτε το ποσό, σπάστε το τα έτη που μας δώσατε τα αναδρομικά και βάλτε το στην εφορία. Στείλτε το. Ναι. Και αμέσως να πληρώσουμε αν πραγματικά πρέπει να πληρώσουμε τη διαφορά. Πάμε να μας κάνει πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αυτή είναι η λογική τους. Εύλογη ένστασή σας. Κατάλαβα τα 5 χρόνια που καθυστέρησε να μας δώσετε λεφτά, μας δώσετε με τόκο. Εύλογο. Άκρος εύλογο. Δικήματα, να ξέρετε, σαν δίκαιο. Κάποιοι σε ενοχλούν φυσικά, αλλά εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε αυτές τις υποθέσεις. Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Είχαμε πει, αν θυμάστε, ένα δίωρο, αν έχετε χρόνο, να βγούμε και να μιλήσουμε και με τηλέφωνα με υποψήφιους. Βεβαίως. Αυτό θα είναι μεγάλη μας χαρά να γίνει, αυτό, κύριε Χατζόπουλε. Να το κάνετε, να μας έχετε δώσει τον χρόνο για να, και να έχετε απευθυνθεί και στον κόσμο και στους συνταξιούχους της περιοχής σας, όπου εσείς έχετε την εμπέλειά σας, για να μιλήσουμε και με τον κόσμο. Δεν είναι κακό. Κύριε Χατζόπουλε, αυτό είναι εξαιρετική ιδέα. Δεσμευόμαστε για εφαρμογή της. Δεσμεύουμε και εσάς για αποδοχή πρόσκλησης στο μέλλον. Απλώς να με ενημερώσετε μία μέρα. Μόλις τελειώσουν οι εκλογές. Βεβαίως. Να είμαστε όχι
να έχουμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε. Και να ακούσουμε και τους πολίτες, βεβαίως. Ήδη εκτές έκανα μία συγκέντρωση στους Αγίους Αναργύρους. Mm-hmm. Ήταν πάνω από 80 συνταξιούχοι, με είχαν καλέσει άνθρωποι και κουβεντιάσαμε, κάναμε διάλογο. Δεν είναι κακό. Αυτή είναι η ιστορία. Η ενημέρωση και πρέπει να μιλάμε με τους συνταξιούχους. Κύριε Χατζόπουλο, όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες και στην περιοχή μας, το γνωρίζετε αυτό, και χρειάζονται ειδικές, εξειδικευμένες απαντήσεις. Θα το κάνουμε αυτό δηλαδή, άμεσα. Ένα παράδειγμα πολύ απλό. Όλοι λένε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, ο 4387, έκοψε στην κύρια συντάξη. Ναι. Και τους λέω, τι πόστε ένα ενημερωτικό σημείωμα, από ό,τι κόπηκαν οι συντάξεις, κόπηκαν το 10, το 10, το 11 και το 12. Είναι πραγματικότητα. Δεν στηρίζω κάποιο κόμμα προς το έτσι. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Πέρα το ενημερωτικό σημείο, πάρτε το. Ένα συνταξιούχος που έχει βγει με 1.800 ευρώ σύνταξη πριν το 10, πριν το νόμο Κατρούγκαλο. Κοιτάτε ποιοι νόμοι του κόψαν τη σύνταξη. Μάλιστα. Είναι απλό. Ενδιαφέρον αυτό. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.